και ετοιμάζονται αυτά τα κριτήρια, ποια είναι τα κριτήρια τελικά και αν επιδέχονται αλλαγής τελικά από το αρχικό πλάνο που ήταν ένα συγκεκριμένο ποσό, αν δεν κάνω λάθος, η αξία της κατοικίας να είναι στις 350.000. Μα αυτά είναι τα κριτήρια. Έχει περάσει προκαταρκτικά ένα σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο και μας δόθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών. Στην φάση που βρισκόμαστε τώρα γίνεται η διαβούλευση αρχικά άτυπα, τώρα πιο επίσημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, έτσι ώστε να δώσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σε αυτήν τη διαβούλευση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολύ πιθανόν να τροποποιηθούν κάπως κάποια κριτήρια. Όπως μας ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αυτές οι αλλαγές δεν θα είναι τεράστιες, οπότε τα κριτήρια τα οποία ξέρουμε, τα βασικά, περίπου θα είναι αυτά. Και ο λόγος που δεν θα είναι τεράστιες οι τροπολογίες, οι διαφοροποιήσεις, είναι γιατί ούτως ή άλλως και πριν να το ψηφίσει το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο, και πάλι υπήρξε διαπραγμάτευση. Δεν είναι τώρα που κυοφορείται αυτό το σχέδιο. Ναι. Η δέσμευση βεβαίως της κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί από 1η-1η του 2019, πρέπει να είναι έτοιμο. Ναι. Άρα όλη αυτή η προεργασία που ουσιαστικά έγινε, δύο μήνες μας είμαστε ακριβώς στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Νιώθετε ότι είμαστε έτοιμοι από την ενημέρωση που είχατε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών εσείς? Ναι, ο Υπουργός εξέφρασε την απόλυτη αισιοδοξία του ότι θα είμαστε έτοιμοι 1η-1η του 19 να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σχέδιο, το οποίο θέλω να πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το δούμε σαν ένα άλλο εργαλείο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ναι. Πρέπει να το δούμε ταυτόχρονα και ως πολιτική στήριξης κάποιων συμπολιτών μας οι οποίοι πλήγηκαν μέσα από την οικονομική κρίση και ενδεχομένως πιάστηκαν εξ απρόπτου σε δύσκολες καταστάσεις, να είχαν χάσει την δουλειά τους ή να μειωθούν τα εισοδήματα τους για ένα χρονικό διάστημα. Εκ των πραγμάτων είναι κάπως διευρυμένο το σχέδιο για να έχει και κάποιο μεγάλο αντίκτυπο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αρχίσουμε να μειώνουμε όλα τα κριτήρια, που σαφώς υπάρχουν αδυναμίες, τέλειο σχέδιο δεν υπάρχει, το είπε και ο Υπουργός αυτό, ό,τι και να κάνουμε θα έχει αδυναμίες, υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε να αγγίξουμε, να στηρίξουμε στοχευμένα περίπου 15.000 κόσμο. Και θα αποκλείσει. Αν αρχίσουμε να βάζουμε συνέχεια πιο αυστηρά κριτήρια, είναι πολύ πιθανό ότι τελικά μόνο 1.000 θα στηρίξουμε, ναι, και θα έχουμε το αντίθετο επιχείρημα. Μα κάνετε ένα σχέδιο μόνο για 3 ή 4 ή 5 εκατομμύρια τον χρόνο, ναι, και μας λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε ή θα στηρίξετε έναν τυπικού, αγαπητέ Ονούφρη, έναν τυπικού κινδύνου. Τους στρατηγικούς κακοποιητές θα τους αποκλείσετε. Περάσαμε νόμο για τις εκποίησεις. Ναι. Θα το απαντήσω και το ερώτημα. Περάσαμε νόμο για τις εκποίησεις. Και εκφράζεται ο φόβος για εκποίησεις πρώτης κατοικίας. Σωστό. Από όλους. Ωραία. Αν για παράδειγμα το εισόδημα το μειώσουμε από τις 50.000 στις 35. Και μια οικογένεια έχει 36. Ναι. Δεν θα αρχίσουν όλοι να φωνάζουν «Μα θα γίνει εκποίηση τάδε κατοικίας μικρής». Μικρής κατοικίας, ναι, αλλά αυτή η οικογένεια έχει 1.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα περισσότερα. Ναι. Άρα, έναντι του κινδύνου αυτού προσπαθούμε να αποτρέψουμε στοχευμένα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρώτης κατοικίας κάτω από 350.000 χωρίς να βάλουμε τα υπόλοιπα κριτήρια, είναι 3,4 δισεκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Θέλετε να μπουν τα κριτήρια τα εισοδηματικά ή όχι, ή να είναι το εισοδηματικό. Μα πρέπει να μπουν τα κριτήρια, γιατί είναι 14 δισεκατομμύρια τα δάνεια τα οποία είναι με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Ναι. Από τα 14, πάμε να αγγίξουμε και να στηρίξουμε τα 3,4. Ναι. Και ακόμα και εκείνο που μου είπετε. Που πολύ δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί ποιο θεωρείται και ποιο δεν θεωρείται στρατηγικό κακοποιητή. Εδώ έχουμε ενοποιήσει όλα τα συστήματα με βάση τις οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής της Κύπρου. Υπάρχει οτιδήποτε. Όχι όλα τα συστήματα, και όλα τα συστήματα. Το Artemis και τα υπόλοιπα σχέδια τα ξέρετε. Ενοποιημένα είναι. Δεν πληρώνει σε μια τράπεζα. Στο εξωτερικό. Όχι, δεν πληρώνει σε μια τράπεζα, το γνωρίζουν και οι υπόλοιπε 4-5. Σε άλλε τράπεζε το γνωρίζει μια τράπεζα για τι άλλε.
καταθέσει σε μια τράπεζα. Το γνωρίζει. Δεν ξέρω το πόσο των καταθέσεων αυτών. Αν γίνεται γνωστό, ναι, αλλά υπάρχει. Δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Πράγματι, κάνοντα ένα σχέδιο, υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουν trade-offs, όπως λέμε. Από εδώ κερδίζουμε, από εδώ χάνουμε, από εδώ αν το κάνουμε πιο αυστηρό θα πετύχουμε αυτό, αλλά θα χάσουμε κάτι άλλο. Έτσι είναι. Πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Το μέγιστο θα είναι 15.000 νοικοκυριά. Δεν είναι τεράστιος αριθμός. Ναι. Είναι το μέγιστο αυτό. Πιο πιθανό θα είναι κάτω από 10. Αν το κάνουμε ακόμα πιο στοχευμένο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχει κανέναν αποτέλεσμα και θα δούμε εκποίησεις και θα φωνάζουν όλοι «Μα γιατί γίνονται εκποίησεις». Μα εκποίησεις γίνονται αλλά και τώρα. Αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο. Εκποίησεις γίνονται και για χωρίς τεστία. Υπάρχει... Κύριε Κουλά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Γίνονται και τώρα εκποίησεις. Μέχρι τώρα εκποίησεις πρώτης κατοικίας δεν έχουμε δει και εκεί που έχουμε δει μιλάμε έχει για γίνει. Άλλου τύπου κατοικίες ή ήταν και με τη συνένεση του δανειολήπτη. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα και γι' αυτό μας είχαν ενημερώσει χθες. Επαναλαμβάνω όμως ότι θέλουμε κάτι που θα εφαρμοστεί το 19 και μάλιστα το Δημοκρατικό Κόμμα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση ότι αν δεν εφαρμοστεί δεν θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός που επίσης συζητήσαμε χθες που ειδήσουθεν παρόλο είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός μάλιστα. Είναι ένας προϋπολογισμός πλεονασματικός να ακούσουμε που και λίγο μας την οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Κυρία Θεολόγου, σε σχέση με το τι λέχθηκε χθες και αυτά που λέει ο κύριος Κουλά. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια που να διασφαλίζουν κάποια δεδομένα και να κρατούνται ισορροπίες. Εσείς από την ενημέρωση που τη είχατε χθες, είστε ικανοποιημένοι ότι διασφαλίζονται όντως κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με τους πραγματικά ευάλωτους ή όχι? Εγώ δεν έχω επισθεί ότι ακόμα, όπως το έχει περιγράψει ο Υπουργός Οικονομικών, προστατεύεται η ευάλωτη ομάδα που είναι οι λήπτες ελάχιστον κειμένου εισοδήματος, οι άνεργοι, μονογονείς που δεν έχουν το εισόδημα να συντηρήσουν την οικογένεια τους πρώτιστα και μετά να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους. Οι οποιασδήποτε άλλες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν έχουν ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται τους με τα εισιτάμενα. Τους αποκλείουμε δηλαδή από το εστίαση τους ανέργους. Όχι. Πώς. Δεν μιλούμε για αποκλεισμό, αλλά με την περιγραφή που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών εχθές και στη βάση της κάλυψης της αξίας της ενυπόθηκης κατοικίας μέχρι 350.000, αφού θα κατεβεί το δάνειο στην αξία της ενυπόθηκης κατοικίας, θα πρέπει ο δανειολήπτης να είναι σε θέση να πληρώνει τα 2/3 της δόσης του και το 1/3 το κράτος. Για να πληρώνει όμως το κράτος το 1/3 της δόσης, θα πρέπει ο δανειολήπτης να πληρώνει και να εξυπηρετά τα 2/3 της δόσης. Ναι. Ένας άνεργος ή ένας λήπτης ελάχιστον κειμένου εισοδήματος που παίρνει 420 ευρώ το μήνα, όπως είναι το ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα, το ανεργιακό επίδομα. Κύριε Σωκράτος, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορεί να πληρώνει 2/3 της δόσης. Ναι. Άρα, εκ των πραγμάτων, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αυτό το σημείο πρέπει να διασφαλιστεί. Δεν ξέρουμε ακόμα στην ολότητα του το σχέδιο. Πώς μπορεί όμως να προστατευτεί? Δηλαδή, παραδείγματος θα πρέπει να πάρει μεγαλύτερη επιδότηση από πλευράς του κράτους. Ναι. Αφού θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις ομάδες. Έναν τρίτου εννοείται. Σίγουρα. Διότι αν δεν μπορεί να συντηρήσει τον ίδιο του τον εαυτό με 420 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε με ψηλά ενοίκια. Εάν δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό του από θέμα στέγασης και πρέπει να ενοικιάζει. Ή από θέμα ψηλών τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό. Όλα αυτά τα καθημερινά έξοδα δεν το επιτρέπουν να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, πόσο μάλλον να πληρώνει τα 2/3 μιας δόσης, η οποία θα του καλύπτει την ανάγκη της στέγασης. Ναι. Και τίθεται και άλλο θέμα. Αυτό που είπε ο κύριος Κουλάς δεν είναι προϋπόθεση, δηλαδή το να εισαχθεί το στοιχείο αυτό που έχει να κάνει με τα εισοδήματα, είτε είναι μόνος του κάποιος, είτε είναι οικογενειακό εισόδημα. Εντάξει, δεν θα το διασφαλίσει αυτό. Δεν μπήκε η συζήτηση σε αυτόν το ειδικό κομμάτι. Δεν συζητήθηκε σε αυτήν τη βάση. Έγινε γενική ενημέρωση από πλευράς του Υπουργού. Απλά εγώ θέλω να θέσω 2-3 θέματα τα οποία εμένα προσωπικά με απασχολούν όσον αφορά την εφαρμογή. Διότι μιλούμε για ζητήματα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Που κάλλιστα κάποιος μπορεί να πει ότι έφτασε ένας δανειολήπτης και υπόγραψε μια αναδιάρθρωση. Τον Οκτώβριο του 2017.
Γιατί λέει αυτός να μην εμπίπτει σε αυτά τα κριτήρια, αν το σπίτι του όντως είναι πιο κάτω από 350.000, αν όντως με τη δόση που έχει, που μπορεί με στην αναδιάρθρωση να του έβαλα για ένα χρονικό διάστημα να πληρώνει χαμηλή δόση, αλλά μετά η δόση να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό για να μπορεί να αποπληρωθεί. Άρα αυτός γιατί να μην εμπίπτει? Ή επίσης περιπτώσεις, κύριε Σοκράτους, που τα δάνεια είναι πιο κάτω από την αξία των 350.000 που μπορεί να είναι η κατοικία. Ναι. Αυτά τα δάνεια δεν θα έχουν μείωση? Πώς θα το χειριστεί το σχέδιο Νεστία? Επίσης, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και το κομμάτι των εξυπηρετούμενων δανείων. Διότι κάποιος ο οποίος εξυπηρετά το δάνειο του νιώθει την αδικία, ναι, εάν τα κριτήρια είναι τέτοια. Αλλά δυσκολεύεται, εννοεί. Βεβαίως δυσκολεύεται. Ναι. Δεν είπαμε ότι όποιος εξυπηρετά τα δάνεια του έχει την οικονομική ευχαίρεια να το κάνει, αλλά είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις, ναι, του. Αυτός ο οποίος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και δυστυχώς. Μιλάτε για αναδιαρθρωμένων. Όχι, μιλώ για εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι, και δυστυχώς, ναι, και δυστυχώς αποφασίζει ότι η προτεραιότητα είναι αποπληρωμή της δόσης και περιορίζει τα έξοδα του ή τα έξοδα της οικογένειας ή στερείται βασικών αγαθών άλλων για να πληρώνει μια δόση, να μην εμπίπτει σε αυτό το σχέδιο γιατί ήθελε να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι. Ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, κύριε Θεολόγου, πώς θα τους εισάγουμε όλους αυτούς μέσα στο σχέδιο? Γι' αυτό πρέπει οποιαδήποτε διάκριση να αφορά κατά κύριο λόγο προστασίας πρώτης θα τον ευάλωτο ομάδων του πληθυσμού. Ναι. Εκεί δεν θα τίθεται θέμα διάκρισης. Όμως, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε κριτήρια στη βάση των αξιών, που είναι πάντοτε υποκειμενικές και όχι αντικειμενικές, διότι δεν βασιζόμαστε σε αντικειμενικές αξίες, εκεί υπάρχει θέμα διάκρισης. Mm. Και κάλλιστα κάποιος μπορεί να διεκδικεί στα δικαιώματα του δικαστικώς. Να τονίσουμε ότι το σχέδιο Νεστία δεν είναι θέμα που αφορά τη Βουλή. Δεν μπορεί η Βουλή είτε να το εγκρίνει είτε να το απορρίψει ως έχει, γιατί είναι καθαρά σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση και όχι νόμος. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Άρα η Βουλή καθαρά παίρνει ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το τροποποιήσει το σχέδιο, ούτε μπορεί να το αλλοιώσει, ούτε και να το υποστηρίξει εμέσως πλήρως σαφώς νομοθετικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία εφαρμογής αυτού του κουρέματος, όπως μας το παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή το δάνειο να κατεβεί στην αξία της εξασφάλισης, διότι προφανώς θα είναι πολύ πιο αυξημένο το δάνειο, μας είπαν ότι ο μέσος όρος αυτής της διαγραφής θα είναι γύρω στο 30%. Όμως ήδη οι τράπεζες έχουν υπολογίσει κάλυψη ζημιών μέχρι 50%. Άρα στην ουσία, αν υπάρχει έμμεση επιδότηση των τραπεζών, σε αυτό το κομμάτι του 20% που υπάρχει, που περισσεύει. Η πρόβλεψη που έκανα. Μάλιστα. Η πρόβλεψη έχει φτάσει στο 50%, αλλά αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης που θα μπει στο εστία θα απολαμβάνει κατά μέσον όρο 30%. Άρα αυτό το 20% είναι κερδοφορία της τράπεζας και κατ' επέκταση επιδότηση από πλευράς του κράτους, έμμεση επιδότηση από πλευράς του κράτους προς τις τράπεζες. Ναι. Ένα σημαντικό άλλο κομμάτι είναι ότι το εστία, δυστυχώς, επειδή ακόμα δεν έχει λειτουργήσει, ο κόσμος δεν μπορεί να προστατευτεί. Και όπως είπατε πολύ καλά εσείς, οι εκπίσεις γίνονται και με τον νέο νόμο, όπως άλλαξε τον Ιούλιο, επιτρέπονται ακόμα πιο επιθετικές εκποιήσεις, ναι, από θέμα γρήγορων διαδικασιών. Και από τη στιγμή που μας ενδιαφέρει η προστασία του κόσμου σε αυτό το κομμάτι, θα έπρεπε να σταλούν και οι διαδικασίες αυτών των εκποιήσεων μέχρι να έρθει το πλαίσιο Νεστία, αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Διότι μπορούμε να λέμε ότι θα περιμένουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας περιορίσει ακόμα περισσότερο στην εφαρμογή ή τεθούν ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε εξετάσει. Εκεί τι κάνουμε? Οι διαδικασίες, σας λέω, προχωρούν. Άρα, στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος έχει ένα νομικό εργαλείο στα χέρια του που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει τον εαυτό του. Μάλιστα. Οπότε, νομίζω είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι η Επιτροπή Οικονομικών θα ζητήσει εκ νέου μια ενημέρωση πριν το τέλος του Νοεμβρίου, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ναι, και αναλόγως να πράξουμε. Αν μπορούμε να έχουμε την ευχαίρεια να κάνουμε κάτι σαν Βουλή των Αντιπροσώπων. Κύριε Κουλά, έχετε, επειδή όπως μας το εξήγησε και η κυρία Θεολόγου και όπως γνωρίζουμε πλέον, είναι ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάζεται από τον ίδιο από το ίδιο το Υπουργείο των Οικονομικών και δεν έχετε να κάνετε εσείς με τις οποιασδήποτε αλλαγές ή τροποποίησης σε αυτό το σχέδιο. Δεν είναι νομοθεσία. Ναι, αλλά αυτό που είπε η κυρία Θεολόγου, θέλω να μου σχολιάσετε, ότι δεν διασφαλίζουμε ότι προστατεύονται ταυτόχρονα οι άνεργοι, παραδείγματος χάρη, που εντάσσονται σε μια κατηγορία ανευάλωτη του πληθυσμού.
δεν διασφαλίζεται ότι ένας δανειολήπτης, ο οποίος μπορεί να είναι τυπικός, αλλά είναι από το μεγάλο του υστέρημα που καταφέρνει και είναι τυπικός στην υποχρέωση του για το δάνειο του, μπορεί να κερδίσει μια θέση στο εστία, γιατί ακριβώς ήταν συνειδητός όλων αυτών των καιρών παρά τις στερήσεις που επέρασε. Καταρχάς, αγαπητές συνονόματε, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι λέγαμε σε όλον αυτόν τον καιρό, όταν ακούαμε όλα αυτά τα κλαθμυρίσματα, ότι πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτούμαστε τους συνετούς, τους συνεπείς, τους καταθέτες, αυτούς που δεύτερες σε τίποτα, αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν είτε με άνεση, είτε με κόπο και με μόχθο τις υποχρεώσεις τους. Θα έλεγα welcome to the club, με τα όσα ακούω το τελευταίο, εξ αφορμής του σχεδίου εστία. Welcome to the club. Εμείς αυτό λέγαμε συνέχεια. Όχι, αυτά που ακούω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε αυτούς τους συνεπείς έναντι του κράτους, έναντι των τραπεζών, των υποχρεώσεων τους γενικότερα, είναι οι μειώσεις φορολογιών. Και αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε, στοχευμένες μειώσεις φορολογιών. Στο προκείμενο όμως, όντως θα μπορούσαμε, και αυτό είπε ο πρόεδρος, στοχευμένα. Μα εγώ θέλω να τις μειώσω όλες. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Ναι. Θέλω όλες να μειωθούν ταυτόχρονα, αλλά δεν γίνεται. Ξεφεύγω λίγο από το εστία, αλλά γιατί δεν γίνεται, πάμε γιατί βήμα, αυτό βήμα. Τον κόσμο. Χθες ο πρόεδρος της παράταξής μας ανέδειξε ακριβώς κατά τη συζήτηση. Υπέραν του 50% της κερδοφορίας των εταιριών εισαγωγής των πετρελοειδών. Εισάγω στη συζήτηση γιατί είναι σχετικό. Ναι. Ανέδειξε ακριβώς ο πρόεδρος της παράταξής μας χθες τρία πράγματα. Την κοινωνική κατοικία για τους νέους που πλέον θα δυσκολεύονται. Στιμές των καυσίμων με μία φόρμουλα, έναν αλγόριθμο έχουμε πει, να μειώνονται όταν αυξάνονται τα έσοδα του κράτους πέραν από τα προσδοκόμενα, από αυτά που υπολόγισε το κράτος, και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτά τα είπαμε χθες εμείς στην Βουλή. Ναι. Ακριβώς γιατί πρέπει να βλέπουμε όλα στο τραπέζι και όχι να απομονώνουμε κάτι, κάπου. Να απαντήσω, να πω και κάποια στιγμή. Επειδή με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο και νομίζω ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, πώς μπορεί να καταστεί αυτό δυνατό, δηλαδή να υπάρχει ένας αλγόριθμος όταν το επιτρέπουν τα εισοδήματα. Αυτό περίπου είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε πλέον το θέμα και εφόσον τα έσοδα αυξάνονται πέρα από αυτά που υπολόγισε το κράτος λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών, να μπορούν να μειώνεται αυτόματα και όταν θα μειώνονται οι τιμές των καυσίμων, να μπορεί να αυξάνεται λίγο η φορολογία, ούτως ώστε να εξομαλύνουμε αυτές τις μεγάλες διακυμάνσεις προς όφελος βεβαίως των πολιτών. Θα δώσετε και σχετική μελέτη. Σε φεύγουμε όμως. Ναι. Το ανάφερα πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους συνεπείς και συνετούς πολίτες αυτού του τόπου. Με μία συμφωνολογία. Και είναι αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, ότι δεν μπορεί όλη η συζήτηση να εστιάζεται μόνο στους δανειολήπτες. Ασφαλέστατα είναι και οι δανειολήπτες και κυρίως οι πιο ευάλωτοι δανειολήπτες. Και λέω και εδώ πέρα, πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτή η λεγόμενη έμμεση επιδότηση των τραπεζών είναι αυτό ακριβώς που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό περιμένουμε έγκριση. Ας περιμένουμε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει αν υπάρχει επιδότηση και ποια είναι και αν εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται. Ας μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς. Εγώ υπήρξα και ειδικός, είχα πει και προχθές στη συζήτηση στη Βουλή, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και δεν τολμώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά και να κάνω γνωματεύσεις. Ναι. Το δεύτερο, λέμε για τους ευάλωτους. Μα και πάλι, ξέρετε αγαπητέ κύριε Σοκράτους, ότι από το 2014 αυτή η κυβέρνηση, στα πλαίσια της νομοθεσίας του 3Ε, του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, επιδοτά τους τόκους ή το ενίκιο αυτό των ανθρώπων και είναι χιλιάδες που το παίρνουν για να μην ξεσπιτωθεί κανένας. Το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας και η διαγραφή των 25.000 και στο πλαίσιο λέω αφαιρεγκαιότητας επίσης προστατεύονται οι ευάλωτοι, οι πολύ πολύ ευάλωτοι. Αλλά εδώ πέρα ουσιαστικά δεν μιλάμε για δάνεια
τον πολύ ευάλωτο στα πλαίσια του σχεδίου εστία. Είναι των χαμηλομεσαίων νοικοκυριών που επίσης έχουν έναν κίνδυνο. Ναι, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Άλλο η στοχευμένη κοινωνική πολιτική από το 3Ε και από άλλες πολιτικές του κράτους, επιδόματα μονογονιού, επιδόμα τέκνου, επιδόμα φοιτητή. Όλα αυτά είναι κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούμε και να τα αγνοούμε εντελώς. Και έχουμε και εδώ πέρα, μάλλον για τα χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα. Σίγουρα όχι για τα πολύ υψηλά. Ο δανειολήπτης θα πληρώνει τα 2/3, όντως. Αλλά ενός αναδιαθρωμένου δανείου. Που θα γίνει μια επιμήκυση και μείωση του επιτοκίου. Άρα με βάση τους υπολογισμούς είναι το 1/2 που θα οφείλει να πληρώσει και όχι τα 2/3. Και πρέπει να το φέρουμε και σε παρούσες αξίες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η διαγραφή... Δυσκολεύομαι λίγο στα μαθηματικά, ναι. Κοιτάξτε, θα πληρώνει τα 2/3 της δόσης ενός αναδιαρθρωμένου δανείου. Μάλιστα. Που το κράτος επιβάλλει στις τράπεζες να γίνει 25 ετές το δάνειο, να επιμηκυνθεί και να μειωθεί το επιτόκιο. Ουσιαστικά το πραγματικό κούρεμα δεν είναι 32%, θα είναι περίπου 50%. Όταν το φέρουμε, λέμε εμείς οι οικονομολόγοι και οι συνάδελφοι, με καταλαβαίνουν όταν απόλυτα, στις, σε παρούσες αξίες. Πραγματικές τις αξίες μάλιστα, του ακινήτου. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Εντάξει, το λοιπόν, παρά τα αυτά, θα πω και κάτι τελευταίο, που επίσης είπε και ο Υπουργός Οικονομικό χθες. Ας λειτουργήσει και αν δω και να λειτουργήσει και το νέο πλαίσιο, το νομοθετικό που ψηφίσαμε, και να δούμε στην πορεία ποιες είναι αυτές οι στοχευμένες ίσως αδυναμίες του σχεδίου και του νομοθετικού πλαισίου και ο φορέας. Είναι και αυτό ένα σύνολο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα και τελειώνω. Είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία κληρονομήσαμε. Δεν δόθηκαν τώρα. Ναι. Δεν δόθηκαν από το 2013 και μετά. Είναι παλιά και είναι δισεκατομμύρια. Ναι, σωστό. Δεν θα επιληθεί, για να σας το πω και από τώρα, σε αυτήν την πενταετία δεν θα εξαφανιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα υπάρχουν. Ναι. Κάποια θα υπάρχουν. Αλλά θα μειωθούν και θα στεγανοποιήσουμε το πρόβλημα κατά τέτοιο τρόπο που να μην είναι μια ορολογιακή βόμβα να σου την άξει την καλή πορεία της οικονομίας στον αέρα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει τα πραγματικά εισοδήματα. Αυτή για να είναι η επίλυση του προβλήματος. Τα 2/3 που μου το κάνετε 50 τώρα σχεδόν. Λοιπόν, πώς πραγματικά θα εξυπηρετήσει όταν δεν έχει ούτε 50 ευρώ να δώσει για δώση. Αυτό είναι το ερώτημα, νομίζω. Κοιτάξτε, αυτός που δεν έχει τίποτα είναι ήδη και είναι κάποιοι χιλιάδες στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει τίποτα και δεν είναι στο ελάχιστο εγγυημένο. Πώς μπορεί να συμβεί. Τα 480 ευρώ για να ζήσει κάποιος με τις παρούσες τιμές της αγοράς. Θα το κάνω πιο λαϊκό για να. Αν και δεν θέλω. Με το σούπερ μάρκετ, με τις τιμές της βενζίνης, με την τρέχουσα τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με όλα αυτά, κύριε Κουλά. Αγαπητέ μου, να προτείνετε να γίνουν 1500 το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά αυτά τα 480. Μα δεν θα δουλεύει κανένας μετά. Αυτό προσπαθώ. Όχι, δεν είναι αυτό ο στόχο. Δεν θα δουλεύει κανένας. Μα αφού αυτό έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Είναι αλήθεια. Να ψάχνουμε εργατικό δυναμικό σήμερα και να μην βρίσκουν. Δεν είναι όλοι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με προβλήματα που δεν μπορούν να εργαστούν. Όχι, δεν είναι όλοι. Είναι και μια μερίδα που πρέπει να πάνε να εργαστεί. Συμφωνώ μαζί σας. Και οι συνθήκες της οικονομίας τώρα το επιτρέπουν να πάνε να εργαστούν. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν την πραγματική ανάγκη. Δεν είναι όλοι. Αυτούς πρέπει να προστατεύσετε. Μα είναι και η πλειοψηφία θέλει. Λοιπόν, να δώσω τα 2/3 αυτών που είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δικαίως να είναι και θα είναι και μπορεί να είναι για πάντα. Μάλιστα. Τα 2/3. Υπάρχει και ένα κομματάκι που πρέπει να τους οθήσουμε να πάνε στην εργασία και με την βελτίωση της αγοράς εργασίας μπορούν να βρουν δουλειά και με ένα πιο ικανοποιητικό μισθό. Αυξάνοντας το επίδομα θα αποτύχουμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Να αυξήσουμε τα επιδόματα. Όμως, τα 480 ευρώ είναι για τη διαβίωση. Του στόχου του στεγαστικού δανείου είναι άλλο ποσό. Εντάξει. Λοιπόν, που εμφανίζεται απευθεία στην τράπεζα. Θα κρατήσω και εγώ την κουβέντα πάνω στο θέμα των ευάλωτων και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Απλά να πούμε, όταν ψηφίστηκε ο νόμος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μέσα στον νόμο
επιτρέπεται η προστασία στην ουσία αυτών των ευάλωτων δανειοληπτών που ήταν και λήπτες εγκειμένου εισοδήματος, υπό προϋποθέσεις ότι το κράτος θα επλήρωνε τους στόκους αυτών των δανείων αν μπορούσαν να συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα, διότι κανένας λήπτης ελάχιστον εγκειμένου εισοδήματος, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε να πληρώσει τα δάνεια του. Άρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ήδη υπάρχει το προηγούμενο. Προσπάθησε η νομοθεσία τουλάχιστον εγκειμένου εισοδήματος να βοηθήσει αυτούς τους δανειολήπτες που ήταν και λήπτες στο τέλος της ημέρας, αλλά δεν τα κατάφερε να πληρώνει έστω τους στόκους, διότι δεν εξυπηρετούσε το δάνειο. Το τονίζω. Άρα να μην περιμένουμε ότι το εστία θα τους βοηθήσει. Οι λήπτες ελαχιστού εγκειμένου εισοδήματος και είναι ευάλωτοι, δεν έχουν καν τα λεφτά να πάνε στο πλαίσιο να φέρουν και όταν κύριε Κουλά, να πληρώσουν λεφτά στους δικηγόρους, να τους κηρύξουν σε πτώχευση. Διότι αυτό το κράτος δεν ήθελε να με ρυμνήσει να δώσει νομική αρρωγή σε αυτούς που δεν έχουν εισοδηματικά την ικανότητα να πτωχεύσουν τον εαυτόν τους. Και είπαμε για ελάχιστα εγκειμένα εισοδήματα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει. Μα πούντο. Υπάρχει κάτι το οποίο. Στο πλαίσιο αφαίρεν και όλοι. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο θα βελτιώσει αυτήν την. Με τα εκατομμύρια και άλλων το. Κύριε Κουλά, όμως μας δείχνει έναν ιστορικό δεδομένο. Υπάρχει εκείνος ο νόμος. Ψηφίστηκε, έχει 4 χρόνια που λειτουργεί το ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα και δυστυχώς δεν ήρθε να προστατεύσει τους λήπτες ελάχιστο εγκειμένου εισοδήματος από πλευρά κάλυψη των τόκων των δανείων του. Άρα έναν ιστορικό δεδομένο. Που έχουμε αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το εστία θα βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, μιλούμε για ζητήματα 25 ετίας αν θα μπουν στο εστία. Και κυρίες ο κράτος, εγώ δεν ξέρω αν όλους επιτρέπει το χρονικό διάστημα τους από πληρωμή δανείου μέχρι 25 ετίας. Διότι έχει συνταξιούχους που είναι δυστυχώς θα πρέπει να προστατευτούν από το εστία και δεν τους επιτρέπει η διάρκεια ζωής τους ακόμα 25 χρόνια από πληρωμής δανείου. Και πιστέψτε με, υπάρχουν και λήπτες ελάχιστο εγκειμένου, υπάρχουν και ευάλωτοι που δεν παίρνουν ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα, κύριε Κουλά, και δεν έχουν τίποτε και προσπαθήσαν να κάνουν αίτηση για ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα και έχω και ονόματα και ταυτότητες και αυτά τα άτομα δυστυχώς δεινοπαθούν τη δεδομένη στιγμή. Ετηθήκα για ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα. Επί 1,5 χρόνο δεν τους επέρναν οποιαδήποτε απάντηση σχετικά με το αίτημα τους. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πήγε στο τμήμα ευημερίας να μάθει τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο αίτημα. Ενώ ήταν ευάλωτος, κύριε Σοκράτος, δεν είχε εισόδημα, δεν είχε οτιδήποτε πάνω του. Ούτε τίποτε. Και του είπαν απορρίφθηκες. Και όταν ζήτησε τον λόγο που απορρίφθηκε, του είπαν δεν έχεις διεύθυνση πάνω στην αίτησή σας. Και του είπε το άτομο το συγκεκριμένο, μα πριν ένα μήνα εγώ ζούσα σε παγκάκι και αυτή τη στιγμή ζω σε έναν αυτοκίνητο που μου εδάνησε ένας φίλος μου για να μπορώ να κοιμούμαι. Άρα, κύριε Κουλά, δεν είναι θέμα ποιοι είναι καταγεγραμμένοι ως ευάλωτοι. Υπάρχει κόσμος που δεν είναι καν καταγεγραμμένος, διότι δεν έχει μόνιμη διεύθυνση διαμονής και είναι άστεγος, κύριε Σοκράτου. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταγράφει καμιά αρμόδια αρχή του κράτους και είναι καταγεγραμμένα από συμπολίτες μας που βλέπουν αυτά τα φαινόμενα. Είναι τραγικό. Κύριε Σοκράτους, υπάρχουν και τα ονόματα και οι ταυτότητες. Είναι κουτάκι με τη διεύθυνση, κύριε Κουλά, δεν γίνεται να του λες. Μα δεν θα δω απάντηση για αυτό το πράγμα. Δεν αφισβητώ την πληροφορία. Προφανώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι δεν την αφισβητώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είναι και ο κανόνας. Απλά δυστυχώς οι άστεγοι. Δυστυχώς οι άστεγοι δεν απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων που έχουν και οι άλλοι πολίτες, κύριε Κουλά. Και αν θέλουμε όντως να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα στο φάσμα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και να μην εξαιρούμε άτομα τα οποία στο τέλος της ημέρας. Δεν υπάρχει νομοθεσία που λέει εξαιρούνται οι άστεγοι. Υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Η γραφειοκρατία όμως, κύριε Κουλά, στο τέλος της ημέρας. Η γραφειοκρατία είναι υπηρεσία. Σας ευχαριστώ, κυρία Θεολόγου, κύριε Κουλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πίσω σε πολύ λίγο.